Πάμε να δούμε τι έγινε χτες το βράδυ, όπου αφού είναι ελεύθερος ο Εμμανουήλ, πήγε να δει το παιδί του στον Πέδων, κάτι απολύτως φυσιολογικό ότι θα έκανε ο οποιοσδήποτε γονέας. Πάμε να δούμε την αντίδραση της αστυνομίας και του ελληνικού κράτους. Ναι, πράγματι, πριν από περίπου ουράνια μισή ώρα ήρθε εδώ ο πατέρας, ο 47χρονος πατέρας, όπως μπορείτε να δείτε, περιμένει εδώ. Πήγε, προσπάθησε να δει τον 15χρονο γιο του που νοσηλεύεται εδώ. Μάλλον είναι φιλοξενούμενος στο Πέδον, γιατί όπως λέει και ο ίδιος, δεν είναι άρρωστος. Απλά είναι φιλοξενούμενος εδώ και ήρθε να τον δει με το που βγήκε από τη φυλακή. Όμως δεν τον αφήνουν να τον δει. Βλέπετε εδώ, περιμένει. Ήρθε και πριν από περίπου 5 λεπτά και ένα περιπολικό της αστυνομίας. Είναι κάτω και ο διοικητής του νοσοκομείου και αναμένεται να δούμε τώρα τι θα γίνει, αν θα καταφέρει τελικά να δει τον 15χρονο γιο του ή αν θα περάσει αύριο από την εισαγγελία για να δει εκεί τι αποφάσεις θα πάρει. Μάλια, η εισαγγελία. Γιατί δεν του επιτρέπεται να δει το παιδί. 15χρονο. Δεν του επιτρέπεται, Ράνια, γιατί έτσι είναι η εισαγγελική παραγγελία. Από την Κυριακή που έγινε η αστυνομική επέμβαση και ο 47χρονος Μανώλης συνελήφθη, το παιδί το πήρε. Και μετά μου λες γιατί κρύβονται τα υπόλοιπα παιδιά και η γυναίκα. Γιατί να εμφανιστούν, για να τους χωρίσει το ελληνικό κράτος, για να μην βρίσω. Δεν μου λες, ούτε παρουσία της αστυνομίας δεν μπορεί να δει το παιδί του ο εγκληματίας. Κατάδια. Πήρανε και είναι φιλοξενούμενο εδώ στο νοσοκομείο Αγία Σοφία. Τώρα είναι σε εκκρεμότητα και αυτή η λήψη DNA από τον πατέρα. Ναι, είναι σε διαδικασία αυτή και να σου πω ότι υπήρχε μια προθεσμία που θα μπορούσε ο ίδιος ο πατέρας να ορίσει τεχνικό πραγματογνώμονα για να κάνει τη λήψη DNA. Ωστόσο, αυτή η προθεσμία έχει περάσει και τώρα μπορούν οι αρχές πλέον, ακόμα και παρά τη θέλησή του, να πάρουν DNA και να προχωρήσουν στην λήψη δείγματος. Και ο πατέρας της οικογένειας αυτής έχει αρχίσει και μιλά, δίνει τέλος πάντων την δική του εκδοχή για τα πράγματα και τα γεγονότα. Σήμερα, μιλώντας στο Μέγκα, είπε ότι και βέβαια δούλευα, λέει, και μέσα από τη σπηλιά. Ναι, πράγματι, μίλησε στην εκπομπή Live News νωρίτερα στο Μέγκα και είπε ότι ουσιαστικά δούλευε παρότι είναι άρρωστος. Είχε όλη την βάση δεδομένων του Δήμου Ερέτριας στον υπολογιστή του και δούλευε με τηλεργασία από το Λαγούμι. Τώρα, πόσο αυτό είναι εφικτό, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Να σου πω όμως ότι ξεκινάει και ποινική έρευνα για την πρόσληψη και τις συνθήκες εργασίας από την Εισαγγελία Χαλκίδας και θα εξεταστεί η σύμβαση εργασίας που είχε, Ράνια. Μάνια, σε ευχαριστώ. Πάλι καλά που δεν στείλανε και τα ΕΚΑΜ στο νοσοκομείο για να το απαγορεύσουν την είσοδο. Έτσι συμπεριφέρεται το ελληνικό κράτος σε ένα γονέα ο οποίος είναι ελεύθερος και του είχε απαγορεύσει να δει το παιδί του και μετά αναρωτιέστε και αναρωτιούνται και οι τρανοί δημοσιογράφοι στα κανάλια γιατί κρύβονται τα υπόλοιπα παιδιά και η μάνα. Γιατί να εμφανιστούν, για να υποστούν τα ίδια. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη. Εκφραστείτε ελεύθερα στα σχόλια. Ό,τι νεότερο προκύψει, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε.